ιστορία του, για τη ζωή των ανθρώπων, για τις παραδόσεις του, τις παλιότερες. Και ακόμα πιο σύγχρονα πράγματα που έτυχε να τα ζήσουμε κι εμείς, και στο οποίο η βιβλίο περιγράφουμε πάρα πολύ ωραία όλα, αρχίζουμε σκέψεις και σκορπούμε. Τι να πεις, να πεις αυτό, να πεις εκείνο, να πιάσει και εκείνο, να πιάσει και το άλλο. Και έτσι πρέπει να πούμε όλες τις σκέψεις σε μια σειρά. Γι' αυτό σκεφτόμενος ότι να πω, ξεκινώντας την παρουσίαση του Κύριος, θα γίνω τους υπόλοιπους ομιλητές, έκτισα για κάποια μερικές αγάπες και αυτές θα σας αναφέρω να σας διαβάσω. Σύμβουλος του Πάγου,
στην πολιτιστική και τουριστική διαχείριση και στο City Planning. Περισσότερα λόγια δεν χρειάζεται να πω, παρά μονάχα τούτο ότι φαίνεται να είναι απαντόσωπα αυτά της νέας γενιάς στην πόλη που έχουν επίσης ορασό. Έχουν πνεύμα, έχουν ιδέες, έχουν διάθεση και αφήνουν το αποτύπωμά τους στον τόπο που ζουν και τα αγαπώ. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Και θα μου επιτρέψετε για την συγκίνηση, όχι μόνο με τα λόγια του Χρήστου, για να πω ότι τι ωραία που τραγουδίζετε, που υψάρετε, να πω, σε αυτούς τους ύμνους. Πιο κοντά μου. Η ερώτητα αυτού του χώρου μου δίνει αυτό το αίσθημα της συγκίνησης που μπορώ να μιλάω στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε αυτή την εκκλησία που κατά το παρελθόν βρισκόταν σε μία από τις εισόδους, σε μία από τις πύλες της Νάουσας και τώρα βρίσκεται στην απαρχή της Νάουσας, μία εκκλησία που έχει ιστορική αξία. Και έχει ιστορική αξία πρώτα απ' όλα γιατί το 1822, όπως ανέφερε και ο Χρήστος, οι Τούρκοι εισέβαλαν και κατέρευαν αυτή την εκκλησία και μετά μπήκαν στην Άουσα και τη λιλάτισαν. Και όπως κάθε κτίριο έχει τη δική του μνήμη, έτσι και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έχει πολλά να θυμηθεί. Το 1840 ξαναρτίζεται και ξαναρτίζεται από τον Γεώργιο Μπουφέλα, κάτοικο από τα Λευκάδια, του κάμπου μας δηλαδή, και κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένας κρίκος διασύνδεσης της πόλης της Νάουσας με τον κάμπο. Πολλά χρόνια στον πράβλιο χώρο του ναού γίνεται πανηγύρι και οι άνθρωποι του κάμπου λιεννούν μαζί με τους κατοίκους της Νάουσας. Το 1867 ξαναρτίζεται το καμπαναριό και το κρεμίζουν οι Τούρκοι. Οι Ναουσαίοι όμως, οι οποίοι φημίζονται για το πείσμα και την επιμονή τους, αφού συναντούν πρόξιμους τον Σουλτάνο, καταφέρνουν και ξαναρτίζουν το καμπαναριό και μάλιστα με χρήματα των Τούρκων. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι ο Άγιος Γεώργιος ξύλιασε αυτούς που γκρέμισαν το καμπαναριό και τους έκανε καλά μόνο όταν αυτό ξαναρτίστηκε. Με τίτλο «Κορασό». Σε σχέση με το βιβλίο, μίλησε ο Γιάννης ο Τσίρκος και ο Χρήστος, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, μονάχα να ξαναπώ κάτι που είχα πει και στην εκδήλωση που είχαμε κάνει, ότι κληροδότημα αυτού του βιβλίου είναι η διάσωση της ντόπιου γυαλιάς ως αρχαιακό υλικό της τοπικής μας ιστορίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ξεχωριστή λοιπόν αγαπημένη μου Ευθυμούλα είναι μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη, είναι μια γυναίκα η οποία δίνει την ψυχή της σε ό,τι και αν κάνει και αγαπάει με όλη της η καρδιά, όπως είναι και ο τίτλος αυτού του βιβλίου. Όπως ακριβώς η Εκκλησία και η χριστιανοσύνη μας πρεσβεύουν. Σας ευχαριστώ. Κάλεσε, φίλες και μου είπε τα λόγια ακριβώς αυτά που έχει γράψει εδώ, δηλαδή με μία ροή, με μία άνεση, και του είπα εσύ, εσύ είσαι καταπληκτικός παρουσιαστής, όταν θα κάνω κάτι, σίγουρα θα είσαι εσύ δίπλα μου. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που πέρασε και στο Πανεπιστήμιο και ήρθε σήμερα η μέρα πραγματικά να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση που για μένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή και ιδιαίτερη και θα σας εξηγήσω το λόγο μου. Δεν είναι η παρουσίαση του βιβλίου μου. Το βιβλίο μου σχεδόν όλοι ξέρω ότι το έχετε αγοράσει. Είναι μια εκδήλωση ενός των Χριστουγέννων της Γιορτής της Αγάπης που ήθελα να εκφράσω συναισθήματα που τα είχα μέσα πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορούσα
να τα συγκεντρώσω και να έρθει η ώρα να γίνει, να πω αυτό το ευχαριστώ. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι εδώ μπροστά σε αυτή την ωραία πύλη, μετά από 70 χρόνια, θα έλεγα το ευχαριστώ με παρουσία συμπατριωτών μου, με χοροπία, με τον Χρήστο, με τον Γιάννη, με τη Μαρία. Η Μαρία δεν είναι μόνο κόρη της Μπούλας της Νορολή, είναι και δική μου κόρη. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας διαβάσω αυτό το κείμενο που το έγραψα. Δεν είναι μέσα στο βιβλίο, είναι αυτό το ευχαριστώ που αισθανόμουν να το πω στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στην Ενωρία, στο Μαχαλά και στην Συνοικία του Αγίου Γεωργίου. Θα εκφράσω την στεναχώρια μου ότι εγώ κάλεσα όλους τους αγαπημένους μου συμπατριώτες από τη Συνοικία, αλλά χαίρομαι που ήρθαν έστω και ελάχιστοι. Δεν πειράζει, την άλλη φορά θα μπορέσουν να γνωστούν κι άλλοι περισσότεροι. Λοιπόν, αρχίζει. Αγαπούσα πολύ τη γενιά μου, τη Λέγκο. Αγαπούσα το Μαχαλά της. Αγαπούσα και όλο τον κόσμο μέσα στο σοκάκι της. Η μπλε πινακίδα με τα άσπρα γράμματα που ήταν καρφωμένη ψηλά σε ένα ντουβάρι απομιλάει μιας μεγάλης πυρκαγιάς τη μουσική μνήμη του Μακεδονομάχου Ήλου. Οδός καπετάν Άγρα. Ο δρόμος αυτός, ο αδιέξοδος, για μένα είχε πολλές διεξόδους. Κάθε σπίτι και μια πόρτα, και αυτή η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή. Μου δώσανε δώρα πανάκριβα και εγώ τα άρπαζα, γιατί τα είχα ανάγκη. Δεν τα ξέχασα, γιατί δεν τα έχασα. Τα φυλάω ακόμα μέσα στην ψυχή της καρδιάς μου. Αυτά ήταν τα τσουκάλια του Πάρπατο Σταθάκη, τα ραδιασμένα όμορφα μπροστά στην πόρτα του. Το κάρο του Πάρπατο Θωμάτου του Χαλά με τα σαρβάλια και το κασκέτο στο κεφάλι. Τα βαέλια του Πάρπατο Δημητρό του Μιτζανή που μέσα και απ' έξω βλέπανε κρυφτό. Τις πατερίτσες του Πάρπατο Δημοσθένη του Γερούσιε που τις βλέπαμε περίεργα. Φλάνδρος πολέμου ήταν. Έχασε τα πόδια του στην Αλβανία από κρυοπαγήματα.